Πολύ πολύ καλή μέρα σας, Ζούγκλα Σπορ, και σήμερα κοντά σας. Είναι η ώρα 11 και 10, 7 του μήνα, 7 Φλεβάρι. Ένας Φλεβάρης ο οποίος σίγουρα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον για το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Manchester United. Από σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια για τον αγώνα. Έχουμε και μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι εύκαιρη να τη δείξουμε και τώρα, να δούμε το τι ουρά έχει σχηματιστεί από το πρωί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ την εικόνα η οποία βγήκε στη δημοσιότητα μέσω του Facebook της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Χαμός στο Καραϊσκάκη για ένα μαγικό χαρτάκι, όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Και μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο, με την οποία ενημέρωσε ότι το site, η υπηρεσία μάλλον που μπορεί κάποιος να πάρει εισιτήρια και μέσω διαδικτύου, έχει πέσει από την μεγάλη επισκεψιμότητα και θα λειτουργήσει μετά τις 2. Αυτά λοιπόν γίνονται από το πρωί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σήμερα Παρασκευή, η οποία θα λέγαμε ότι είναι γυμνή, καθώς δεν έχουμε σήμερα παιχνίδια Ευρωλίγκας, κάτι που συνηθίζαμε σχεδόν σε ολόκληρη την σεζόν μέχρι και σήμερα. Έχουν ρεπό στην Ευρωλίγκα, έτσι δεν έχουμε αγωνιστική. Το μπάσκετ έχει επίσης ρεπό το Σαββατοκύριακο, εκτός από δύο ομάδες, πάντα σε ελληνικό ενδιαφέρον, για ελληνικό ενδιαφέρον μιλάμε. Παναθηναϊκός και Άρης λοιπόν κοντράρονται στην Κρήτη, στο κλειστό, δύο αωράκια για την πρώτη κούπα τη σεζόν, τελικό σκυπέλου, με τους πράσινους φυσικά να έχουν τον πρώτο λόγο, αφού απέκλεισαν και τον Ολυμπιακό στον μεγάλο ημιτελικό, ή αν προτιμάτε, στον πρόωρο τελικό. Τώρα από εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο, είχαμε χτες το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Άρη 0-0, οι δύο ομάδες με τους κίτρινους Σούλη Παπαδόπουλου σε ακόμα ένα παιχνίδι να αγνοούν τη νίκη. Πήραν βέβαια ακόμα ένα βαθμό και ελπίζουν τώρα να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να φτάσουν στην τρίτη θέση από το τέλος, εκεί όπου ο Άρης θα κληθεί, αν φτάσει μέχρι εκεί, να δώσει μπαράζ για την παραμονή του, να πάρει έτσι μια μίνι παράταση σε ό,τι αφορά την παραμονή του στο πρωτάθλημα της Super League. Αλλιώς φαίνεται καταδικασμένος εκεί στην τελευταία θέση. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα αγωνιστικά ζητήματα. Εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή όπως συνηθίζουμε με το Σαν σήμερα από τον ΟΠΑΠ. Να δούμε το ποιοι γιορτάζουν σήμερα και τι μεγάλα γεγονότα είχαμε σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, Νίκ Καλάθης και Δημήτρης Παπανικολάου έχουν σήμερα γενέθλια, να τους ευχηθούμε εμείς χρόνια πολλά. Όπως επίσης και ο Γιώργος Αλεξόπουλος. Γενέθλια έχει επίσης και ο Θοδωρής Λινάρδος, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς πολλές φορές στην εκπομπή. Να το ευχηθούμε και από εδώ χρόνια πολλά. Λοιπόν, σαν σήμερα και επιστρέφουμε. Σκοτώντας στη διάρκεια αγώνα ράλι ο προπονητής ποδηλασίας και παλιός ποδηλάτης Φράνκο Μαλερίνι, 45 χρόνων. Ήταν συνοδηγός του επαγγελματία οδηγού Αλεσάντρο Κιάρντι όταν τραυματίστηκε σοβαρά και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Έπειτα από μια πετυχημένη καριέρα ποδηλάτη έγινε προπονητής της Εθνικής Ιταλίας. Υπό την καθοδήγησή του το 2002 ο Μάριο Τσιαπολίνι κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2002. Ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 4 ο Πάολο Μπετίνι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το 2006, 7 και 8 πανηγύρισε παγκόσμια πρωταθλήματα με τους Πάολο Μπετίνι και Αλεσάντρο Μπάλαν. Είχε γεννηθεί στη Φλωρεντία στις 11 Δεκεμβρίου του 1964. Έρχεται στην Ελλάδα ο αρσιβαρίστας Σπύρος Δήμας έπειτα από προσπάθειες των Γιάννης Γουρού και Κυριάκου Βυρβιδάκη. Στα στιγμιότυπα βλέπουμε την απονομή του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελόνη.
Γεννιέται στη Φλόριδα ο Έλληνο-Αμερικάνος shooting και point guard Nick Calathis. Έχει ύψος 1,98 και βάρος 88 κιλά. Από τους Florida Gators το 2009 πήγε στον Παναθηναϊκό. Όταν έληξε το τριετές συμβόλαιό του το 2012 πήγε στην ρωσική Lokomotiv Kurban και από το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στο NBA και τους Memphis Grizzlies. Έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Yeah, I didn't feel guilty at all. You didn't feel guilty? No, I didn't feel guilty at the time. Did you ever feel remorse for it? Well, you know, I apologized to him. Ο Mike Tyson, ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, παντρεύεται την ηθοποιό Robin Given. Ο γάμος κράτησε μόλις 7 μέρες και ολοκληρώθηκε με κατηγορίες για κακοποίηση και κατάχρηση χρημάτων από μέρους της ηθοποιού. Why did you sit there that whole time? I don't know. I was just overwhelmed. Could you believe she was saying what she was saying? No. No. Were you surprised that she was saying those things? Yeah. I truly wanted to sock her. You know, at that particular moment, I truly wanted to sock her. But I just didn't do it. I was young at the time. I was really... Did you sock her afterwards? No, not afterwards. I didn't sock her. I wanted to sock her. I have socked her before. And she socked me before as well, but it was just that kind of relationship, you know. Was it an abusive relationship? Oh, definitely, both ways, definitely. Πραγματικό ντέρμπι υπήρξε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ στο γήπεδο του Sporting. Πείσμα, όμορφες φάσεις, γρήγορες εναλλαγές ήταν το χαρακτηριστικό του αγώνος. Σε αγώνα για το πρωτάθλημα της ΑΕθνικής στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νικά με 83-81 την ΑΕΚ. Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος της ΑΕΚ, αλλά οι παίκτες της ΑΕΚ διατήρησαν την ψυχραιμία τους και αυτό υποχρέωσε τον Ολυμπιακό να νικήσει με ένα μόνο καλάθι διαφορά, με σκορ δηλαδή 83-81. Εν πάση περιπτώσει, η νίκη αυτή του Ολυμπιακού του επέτρεψε να διατηρήσει τη θέση του στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακος για το πρωτάθλημα, πράγμα που ήταν και ο αντικειμενικός του σκοπός. Γεννιέται στην Ελευσίνα ο κεντρικός αμυντικός Γιώργος Αλεξόπουλος. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, έγινε επαγγελματίας το 4 και το 2000 πήγε στον Ηρακλή. Ακολούθησαν το Εγάλιο το 2001, η ΑΕΚ το 5 και ο Εργοτέλης το 10 έως το 11. Έχει 3 παρουσίες στην Εθνική Ανδρών. Σήμερα είναι προπονητής. Γεννιέται στα Άνω Λιώσια ο μπασκεμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου. Είναι ο μοναδικός Έλληνας που κέρδισε το Triple Crown με 2 διαφορετικές ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτές είναι και οι χρονιές που έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα. Στο παλμαρέ του υπάρχουν ακόμα 6 πρωταθλήματα, 2 με τον Ολυμπιακό και 4 με τον Παναθηναϊκό, και 5 κύπελα, 2 με τους Ερυθρόλευκους και 3 με τους Πράσινους. Βασικός στέλεχος της Εθνικής, το 1995 ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στο μουντομπάσκετ εφήβων, ενώ κέρδισε και το Ευρωπαϊκό Νέων. Με την Εθνική στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 και του 4 κέρδισε την 5η θέση. Το καλοκαίρι του 7 πηγαίνοντας στην ΑΕΚ έγινε ο πρώτος
και μόνος προς το παρόν Έλληνας μπασκετμπολίστας που έχει παίξει σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Σήμερα είναι προπονητής. Το 25ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός σε αγώνα για το κύπελο Ελλάδος νικά δύσκολα με 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννενα, που τότε έκανε πρωταθλητισμό στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν γρήγορος, θεαματικός, με βοριές φάσεις, αλλά όχι και τόσο εύκολος για τον Ολυμπιακό, που ενώ είχε την πρωτοβουλία σε όλη τη διάρκεια του αγώνος, μόλις και μεταβίας κατόρθωσε να σημειώσει το μοναδικό τέρμα του αγώνος στο 56ο λεπτό με γυριστό σουτ του Σιώκου. Η ομάδα των Ιωαννίνων, με θετικό, έμπειρο και καθαρό παιχνίδι, στάθηκε πολύ καλά έναντι του μεγάλου αντιπάλου της και απέσπασε το θαυμασμό των 40.000 θεατών του αγώνος. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Πανιόνιος αντιμετώπισε τον Φωστήρα σε ένα σκληρό και συναρπαστικό αγώνα. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, ο Πανιόνιος νικά με 2-1 το Φωστήρα. Αλλά οι παίκτες του Πανιονίου φάνηκαν να κερδίζουν από την αρχή την υπεροχή. Πανιονίου σημειώθηκε στο 30ο λεπτό με σουτ του Δέδε. Οι παίκτες του Φωστήρος προσπάθησαν να ισοφαρίσουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Αντιθέτως, στο 67ο λεπτό, με προσπάθεια πάλι του Δέδε, επετέφθηκε το δεύτερο γκολ του Πανιονίου. Το μοναδικό γκολ του Φωστήρος το σημείωσε ο Ρεμούντος στο 88ο λεπτό, 2 λεπτά πριν λήξει ο αγώνα. Έτσι, το σφύριγμα της λήξεως βρήκε νικητή του Πανιόνιο με σκορ 2-1. Barron forward for Kidd. In the middle is Morgan and Best. Book could lose it, it's Best! Barron through for Best. Η Manchester United συντρίβει την Northampton με 8-2 και ο George Best, που σημειώνει 6 γκολ, αναδεικνύεται ως ο παίκτης που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ σε μάτσεις της Manchester. Best, here's the hat-trick. There it is eventually. Kidd again. Is Best. Number 4. Right in action right away. Best going through the middle. He's on for 5. There it is. It's Prerand. Best. Here's the record. There it is. Ο Κάσιους Κλέη ανακοινώνει ότι ασπάζεται τον μουσουλμανισμό και παίρνει το όνομα Μοχάμετ Άλι.
Πεθαίνει ο Ιταλός μαραθωνοδρόμος Ντοράντο Ντεσιντέριο Πιέτρι, 56 χρόνων, ο άνθρωπος που στο μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1908 στο Λονδίνο ακυρώθηκε λίγο πριν τον τερματισμό επειδή βοηθήθηκε από τους κριτές. Μετά το πάθημά του στο Λονδίνο έγινε επαγγελματίας δρομέας. Αγωνίστηκε σε πολλές διαδρομές, αλλά στο τέλος έχασε λόγω πολέμου τα χρήματά του. Είχε γεννηθεί στις 16 Οκτωβρίου του 1885. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο του Σαν Σήμερα. Για ακόμα μια φορά το βίντεο προσφορά από τον ΟΠΑΠ είχε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και γεγονότα, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε μερικά πράγματα αλλά και να τα μαθαίνουμε αν δεν τα είχαμε ζήσει ή άμα δεν τα γνωρίζαμε. Θα περάσουμε εμείς τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να δούμε το τι ακριβώς περιλαμβάνει η ιδιοσιογραφία της ημέρας και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Sport Day που έχει σαν τίτλο «Γι' αυτό είσαι θρύλος». Τα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού τα οποία παρουσιάστηκαν χτες από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ αναλαμβάνει την ανακατασκευή τεσσάρων σχολείων που επλήγησαν από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά. Είναι η είδηση που ήρθε παράλληλα με την παρουσίαση των παικτών του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι θα δώσει 500.000 ευρώ περίπου για να ανακατασκευάσει τα σχολεία που επλήγησαν από τους σεισμούς στο Λιξούρι και το Αργοστόλι. Ανυπομονούν για τα αστέρια, παρουσιάστηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Βρέτζο τα τέσσερα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Το κόστος των έργων αυτών για το σχολείο θα ξεπεράσει 500.000 ευρώ. Τρία σχολεία στο Λιξούρι και ένα στο Αργοστόλι θα ανακατασκευαστούν. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα. Μαρινάκη, η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες με την ιστορία του συλλόγου. Και στη φωτογραφία Μαρκάνο, Πελέ, Πέρες και Βαλντές. Μάλιστα, Πέρες και Βαλντές, οι δύο παρογουανοί του Ολυμπιακού, που όπως υπόθηκε και στη συνέντευξη τύπου, ανοίγουν και μία αγορά για τους ερυθρόλευκους που δεν είχε μέχρι τώρα εξιχνιαστεί. Παναθηναϊκός, ανάταση. Ο Αναστασίου ζήτησε σωστά τελειώματα από τους παίχτες του και τα κεφάλια ψηλά, χωρίς Πράνιτς, Μπαϊράμι, Μέντες και Πέτριτς κόντρα στον ΠΑΟΚ, οι αριθμοί που δείχνουν την κούραση του Μπέρκ. Ο Μλάντεν Πέτριτς, ο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού που ήρθε τον Γενάρη στους πράσινους, αναμενόταν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνει τον ντεμπούτο του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Παίρνει λίγο παράταση η πρώτη συμμετοχή του Κροάτη επιθετικού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και αυτό όπως φαίνεται θα γίνει στον επαναληπτικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό Βόλο, που οι πράσινοι είναι σχεδόν με το ένα πόδι στην επόμενη φάση. Εκεί λοιπόν ο Πέτριτς, στο παιχνίδι που είναι και λίγο αδιάφορο, θα μπορεί να κάνει την πρώτη συμμετοχή και να πάρει τα πρώτα του πατήματα με τη φανέλα, με το τριφύλι. Ήρθε η ώρα του Ράμα. Ο Δέλλας αποφασίζει ενδεχόμενο να βολεί στο μάτς με τη Θιέλα. Θιέλα Ραφίνας ΑΕΚ είναι η αναμέτρηση για την Football League 2. Όπως φαίνεται το παιχνίδι, μάλλον υπάρχει κίνδυνος να αναβληθεί. Δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο. Αυτό θα το μάθουμε μέσα στην ημέρα. Αρχικά ήταν να γίνει αναμέτρηση στο γήπεδο της Ραφίνας, όπου χωράει μόλις 1.000 άτομα. Η αστυνομία φοβήθηκε ότι θα σφεύσει πολλοί κόσμος από την πλευρά της ΑΕΚ για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Οπότε υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και για κάποια δημιουργία επεισοδίων ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε απορρίφθηκε η περίπτωση να γίνει αναμέτρηση στη Ραφίνα. Τώρα παίζει το γήπεδο του Μενιδίου, ωστόσο ακόμα τίποτα δεν είναι οριστικό και υπάρχει και ο κίνδυνος αναβολής άμα δεν καταλήξουν οι δύο ομάδες, τη Θεία Ραφίνας και ΑΕΚ, σε μία λύση που να συμφωνήσουν και οι δύο. Βαβαρός για πάντα, στην Bayern μέχρι τέλους 2017, ο Άριεν Ρόμπεν. Λούκα Μόντριτς και Κέβιν Στρούτμαν παρουσιάζει σήμερα η Sport Day. Άλλα κόλπα,
ανάλυση για τον ΠΑΟΚ που αλλάζει για να τρομάζει. Το λαχείο Νάτχο, το νέο ρόστερ, οι επιπλέον λύσεις για τον Στέφενς και το 4-4-2 που μπαίνει στο παιχνίδι sold out εν όψη με Μπενφίκα. Ο ΠΑΟΚ πούλησε 11.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Μπενφίκα μέχρι τώρα, όπως ανακοίνωσε χτες η ΠΑΕ. Και σήμερα βγήκε ακόμα μια είδωση για τον δικέφαλο του Βορρά, ότι υπάρχουν σκέψεις να αποσυρθεί το 5 το οποίο φορούσε ο Παύλο Γκαρσία για να τιμηθεί ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής για την προσφορά του στο δικέφαλο του Βορρά. Πανετολικός Άρης 0-0. Πώς να μπει, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Δυνατή βροχή, κακό τερέν, λίγες φάσεις και κανένα γκολ. Έχουμε εμείς το βίντεο από την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Άρη. Περιμέναμε να γίνουν κάποιες φάσεις και να μπουν κάποια γκολ. Τελικά η δυνατή βροχή στάθηκε ανασταλτικός παράγοντας στις προσπάθειες των δύο ομάδων και έτσι παρέμεινε το 0-0. Έχουμε έτοιμο το βίντεο από τη χθεσινή αναμέτρηση. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 0-0, τι ευκαιρίες χάθηκαν εκατέρωθεν και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των αθλητικών μας εφημερίδων. Junior. Κατεβάζει ο Μπόγιοβιτς, είναι με τον Βαγγέλη. Σέντρα από τον Μπόγιοβιτς, ο Καμαρά έκανε την κεφαλιά. Out πάνω από την αιστεία του Διούτη. Στο 32, η καλύτερη στιγμή. Βαγγέλη. Κυνηγάει ο Μανιάς, τον παρακολουθεί ο Κούσας. Ο Μανιάς κερδίζει την μπάλα. Έχει το στήριγμα του Μπακασέτα. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Άρη. Θεοδωρίδης εκτελεί το κόρνερ. Στην καρδιά της άμυνας του Άρη έρχεται ο Πικέι με δύναμη. Διούδης, η απάντηση. Μπόγιοβιτς που κατεβάζει για το Θεοδωρίδη. Κάνει τη σέντρα για να βρει τον Καμαρά. Ο Διούδης θα προλάβει την μπάλα ή έχει βγει. Κόρνερ, λέει ο Γιάννης. Μπακασέτας με τον Ανέν. Τώρα τα βάζει με δύο, βρίσκει τρόπο να τους περάσει, να βγάλει τη σέντρα. Ο Τσιάρας για τον Μανιά γυρίζει προς την εστία. Πρακάλι στο 55. Μανιάς φεύγει μπροστά, τον κυνηγάνε τρεις. Δεν έχει στηρίγματα, αυτός θα τελειώνει τη φάση. Ήταν πολύ δύσκολο από εκεί που πήγε να βρει στόχο. Out. Πέφτει κάτω ο Γιάχος, κοντά του λέει να σηκωθεί. Παιχνίδι που συνεχίζεται. Νταλμά με Βαγγέλη. Προσπάθεια από τον Γάλλο, έκανε το γύρισμα. Η μπάλα που θα φτάσει στον Μπόγιοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Σέρβο. Σε θέση άμυνας φιλοξενούμενη, ο Γάλλο εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Πανετολικό. Πάλι ο Νταμαρλής. Η μπάλα στον Νταλμά. Περιοχή που μαραμένει γεμάτη και βγάζει τη σέντρα ο Ζούνιορ. Διώχνει ο Διούδης. Το σούτ από τον Θεοδωρίδη. Η μπάλα που βρίσκει στα σώματα και περνάει κόρνερ. Παπουτσογιαννόπουλος εκτελεί το φάουλ. Μπροστά ο Κούσας, έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει out. Και είναι ο Θεοδωρίδης που πηγαίνει στη γωνία. Περνάει η μπάλα ο Διούδης. Σούτ από τον Νταλμά. Out. Αυτά λοιπόν έγιναν χτες στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός Άρης 0-0. Ο Άρης στους 14 βαθμούς, μείον 5 από την προτελευταία Βέρεια και πλέον το παιχνίδι με τον Πανιόνιο στο Κλειάνθης Βικελίδης μοιάζει ως οριακό και νομίζω ότι δύσκολα θα ξεφύγει από τον Άσο, αν θέλει βέβαια ο Άρης να ελπίζει ακόμα σε κάτι καλύτερο στην συνέχεια της χρονιάς. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πάμε τώρα στην εφημερίδα Goal που έχει μια μεγάλη φωτογραφία στο εξώφυλλο της με τις καταστροφές που έχει επιφέρει ο σεισμός στην Κεφαλονιά. Σχολεία ελπίδας, γράφει η εφημερίδα, επειδή στη ζωή υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από τις μεταγραφές και τα super deal, επειδή οι μεγάλοι σύλλογοι πρέπει να δημιουργήσουν σωστά πρότυπα στα νέα παιδιά, επειδή ο αθλητισμός οφείλει να διαπαιδαγωγεί και να επιμορφώνει. Φυσικά αναφέρεται στον Ολυμπιακό και την πρόθεση του κύριου Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου των Ερυθρόλευκων, να αναλάβει το κόστος και να επιβλέψει μάλιστα και τις εργασίες στα 3+1 σχολεία σε Κεφαλονιά και Λιξούρη. Αγγίζοντας τα αστέρια, αφιέρωμα του γκολ σε Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης, το ξεκίνημα, η άνοδος, το γιγάντωμα και η κοινή τους είσοδος στο κλαμπ των μεγάλων του ποδοσφαίρου μας. Τα στοιχεία που τους συνδέουν και τα επόμενα βήματα προς την καταξίωση. Κάτι τρέχει με τον Μπέρκ,
τα τέσσερα αγκάθια που εγκλωβίζουν στα τελευταία παιχνίδια του Σουηδό. Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν οι πράσινοι για την τιμωρία του Όφη. Η κριτική που νομίζω ότι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκαν με ένα χρηματικό πρόστιμο που φτάνει τα 12.000 ευρώ. Δράμα στην Εγνατία Οδό. Ο Χρήστος Πανούπουλος παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του δύο πεζούς, γράφει η εφημερίδα. Ένα θέμα που το έχουμε και στο δελτίο του Ζούγκλα TV. Νομίζω ότι το έχετε δει το θέμα. Να πούμε ότι ο κύριος Πανούπουλος είναι στο νοσοκομείο γιατί τραυματίστηκε και αυτός από την μοιραία σύγκρουση η οποία στήχησε τη ζωή στους δύο συνανθρώπους μας. Για την ώρα δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό σε ό,τι αφορά το τραύμα. Βέβαια, προφανώς έχει υποστεί σοκ ο άνθρωπος, ο πρόεδρος της Σκόντα Ξάνθης. Αναμένεται να βγει σήμερα από το νοσοκομείο, να πάρει εξιτήριο και στη συνέχεια να μεταφερθεί στην αστυνομική διεύθυνση για να δώσει κατάθεση και να πει το τι ακριβώς συνέβη. Ένα πολύ λυπηρό γεγονός, το οποίο εντάξει, μπορεί να συμβεί στον καθένα μας και θα δούμε και το τι ακριβώς συνέβη μετά και τη δήλωση του κύριου Πανόπουλου. Λοιπόν, Κάμπελ το 8ο θαύμα, η αγορά του Κωνσταρικανού από την Άρσεναλ ακολουθεί τα 7 μεγάλα deal του Βαγγέλη Μαρινάκη και ΑΕΚ ετοιμάζει διπλό μπαμ. Έχουμε πει για την Ένωση η οποία συνεχίζει να κάνει τον προγραμματισμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου που θα τη βρει στη Football League. Συνεχίζουμε με το φως εμείς. Τα δύο μυστικά του Κάμπελ, λέει η εφημερίδα. Το νέο στοίχημα στο λιμάνι για τη δεύτερη μεταγραφή εσωτερικού, σε εισαγωγικά, που θα εγγυηθεί για την ομάδα της νέας χρονιάς. Η επιμονή της Άρσεναλ να μεταθέσει την κουβέντα για τον Κωνσταρικανό μετά το τέλος του Μουντιάλ, οι προσωπικές σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Αρσέν Βενγκέρ και τον Ιβάν Γκαζίδη, αλλά και ο παράγοντας Καρεμπέ στην έκβαση της υπόθεσης. Και η παραμονή του Ρομπέρτο θα παίξει μπάλα για τον Τζόελ, κολλητοί φίλοι οι δυο τους, όλο το φετινό διάστημα. Τι λέει ο Ρομπέρτο για τη μεταγραφή του, αλλά και για την απίθανη ανακοίνωσή της που δεν θα την ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Ολυμπιακός, είπαμε, απέκτησε τον Ρομπέρτο μέχρι το 2018 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τους ερυθρόλογους, μεταγραφή εσωτερικού, όπως λέει και το φως, και πάει να κάνει το ίδιο με τον Κάμπελ. Βέβαια, εκεί πέρα δεν είναι ίδια τα πράγματα, είναι ίδια τα δεδομένα, καθώς η Άρσεναλ περιμένει και το Μουντιάλ που θα συμμετέχει ο Κάμπελ με την εθνική της Κωνσταρίκα. Να πούμε ότι η ρήτρα αγοράς του Ολυμπιακού είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι άμα τα καταθέσει, δεν μπορεί η Άρσεναλ να αρνηθεί οποιαδήποτε μετακίνηση, δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά. Αλλά οι Ερυθρόλευκοι θεωρούν υπερβολικό αυτό το ποσό και θέλουν να το ρίξουν. Από την μεριά της Άρσεναλ περιμένει το Μουντιάλ, γιατί πιστεύει ότι η τιμή του Κάμπελ θα ανέβει εκείνη την περίοδο. Πράσινοι, εμείς πάμε να δούμε τι έχει το πρωτοσέλιδο. Ντροπή που βγάζει μάτι. Κύριε Εισαγγελέα, θα συνεχίσει να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. 12.000 ευρώ κοστολόγησε η Super League τα έσχη στο γεντή κουλέ, που παραλίγο να αφήσουν ανάπηρο τον Καπίνο. Ο Καπίνο που τραυματίστηκε από κάποιον αναπτήρα, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το γεγονός προκάλεσε μια κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Όφη να λέει ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι. Και τώρα η πράσινη καλεί τον αθλητικό εισαγγελέα να πάρει θέση και να αξιολογήσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Όφη. Πέταξε η Νικόλ η καλύτερη φετινή επίδεση στον κόσμο στο πανελλήνιο και πανελλήνιο ρεκόρ με 4,72 μέτρα. Η Νικόλ Κυριακοπούλου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο επικοντό, που πέτυχε το νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και χιλιάδες φίλοι μόλις δουν τριφύλι. Σαν σήμερα πριν από 95 χρόνια, ο Παναθηναϊκός αποκτούσε το δικό του έμβλημα και το πράσινο χρώμα. Η Π ανοίγει το σεντούκι των αναμνήσεων, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Προεδρική ντόπα τόνος ηθικού από Δημήτρη, πήγε ο ΆΚΑ εν ώψη της πρώτης φετινής κούπας. Βόλε γυναικών στους 8 τα φίνα κορίτσια, καθάρισαν άνετα 3-0 σετ τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και πέρασαν στην επόμενη φάση του κυπέλου. Ράκος ο Πανόπουλος, τροχαίο με 2 νεκρούς, παρέσυρε και σκότωσε πεζούς στην Εγνατία. Ώρα για σπορ είναι η επόμενη εφημερίδα. Εντυπωσιάζουν οι παικταράδες που παίρνει η ΑΕΚ. Πρωταγωνιστές της τελευταίας αγωνιστικής Super League, οι παίχτες που ετοιμάζονται να φορέσουν τη φανέλα της Ένωσης το καλοκαίρι. Μάνταλος, όαση στην κακή εικόνα τη Σκόντα με τα Γιάννενα, πάλεψε μόνος του να αλλάξει την κατάσταση. Καταπληκτικά γκολ και εμφανίσεις που τον φτάνουν ακόμα και στα υπόψη του Σάντος για το Μουντιάλ. Αραβίδης, σαν λυσσασμένος, έπαιξε στο Φάληρο και προκάλεσε πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΟΣΠ. Σαρίς,
δάγκωσε στις δύο αλλεπάλληλες νίκες του Εργοτέλη με Πανιόνιο και Βέρεια. Μεγάλα του όπλο το δυναμικό και ψυχωμένο παιχνίδι. Κολοβέτσιος, κολόνα του πας στο μεγάλο διπλό στην Ξάνθη. Και οι τέσσερις είναι παίχτες που είτε έχουν κλείσει, είτε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ότι έχουν κλείσει στην ΑΕΚ. Να μην ξεχάσουμε ότι η ΑΕΚ δεν είναι ΠΑΕ, οπότε δεν έχει δικαίωμα ακόμα να υπογράψει και συμβόλαιο με επαγγελματίες παίχτες. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει αυτή η συμφωνία των ποδοσφαιριστών με την Ένωση. Κάτι σαν προσύμφωνο είναι. Αλλά κατά πολλούς θεωρούνται τελειωμένες μεταγραφές, ειδικά αυτών των τεσσάρων. Δεν παίζει με την ασφάλεια του κόσμου η ΑΕΚ. Δυναμική και συντονισμένη αντίδραση στον επιπόλαιο ορισμό του αγώνα της Κυριακής με την Θύελλα στην ακατάλληλη έδρα της Ραφίνας. Διαβάστε στην ώρα, πιέσει στην ΕΠΟ να δώσει λύση. Πληροφορίες πως σήμερα το πρωί ανακοινώνει νέα έδρα διεξαγωγής με χωρητικότητα τουλάχιστον 3.000 θεατών. Φαβορεί το Μενίδη που φιλοξένησε και το μάτς με Αστέρα Βάρης μπάσκετ. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τη νέα ΚΑΕ ΑΕΚ. Διαβάστε στην ώρα για τις επαφές στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το λυτρωτικό ΦΕΚ που έρχεται. 200 εισιτήρια ζήτησε η ΑΕΚ από τον Παγκράτη. Παίκτες και στελέχη της Βασίλισσας κόβουν σήμερα στη Ζωφριά την πίτα του 2014. Προχωράνε και τελειώνουν μετρήσεις απέναντι από την παλιά θύρα 3 χτες στη Φιλαδέλφεια. Φουλάρι για τον φάκελο καταλληλότητας λειτουργίας του γηπέδου που θα κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το θέμα για την Αγία Σοφιά, το γήπεδο της Ένωσης που θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πρωταθλητής, 1000 μπράβο, 500.000 ευρώ προσφορά στην Κεφαλονιά, επισκευάζει 4 σχολεία. Πολλά μπράβο στον πρόεδρο για την νέα χειρονομία αγάπης με φωτογραφία το Μαρινάκι. Η αλληλεγγύη και η προσφορά είναι μέρος της ιστορίας μας, δηλώνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Αρβανιτόπουλος αξιέπαινη πρωτοβουλία. Κάτι πολύ πιο μεγάλο από ομάδα, συγκίνηση σε ολόκληρο το νησί. Και το κάτι πολύ πιο μεγάλο από μια ομάδα είναι μετεφρασμένο το Μες και ουν κλαμπ, το μότο της Μπαρτσελόνα. Έχω την εντύπωση, το οποίο όμως έχει εδώ πέρα, κολλάει με το θέμα της προσφοράς του Ολυμπιακού. Χαρούμενοι που φορέσαμε τα κόκκινα, καρέ άσον Ολυμπιακός παρουσίασε Βαλντές, Πέρες, Πελέ και Μαρκάνο. Σε άλλο θέμα, ο θρύλος γιγαντώνεται, η νέα βόμβα Μαρινάκη, αποκλειστικό της εφημερίδας, αγόρασε την έκταση δίπλα από το αθλητικό κέντρο της ομάδας για να δημιουργήσει νέα γήπεδα για το σήμερα και το αύριο του Ολυμπιακού. Είναι η έκταση που αγόρασε ο Ολυμπιακός στο προπονητικό του κέντρο του Ρέντι για να μεγαλώσει τις εγκαταστάσεις του. Ήθελα μόνο θρύλο, υπόθεση Ρομπέρτο, το άγνωστο παρασκήνιο της συμφωνίας, η σαμπάνια στο ημίχρονο με την υπογραφή αετών, πρόλαβε τη Λίβερπουλ στο τσακ. Τι κρατάει τον Γκάμπελ, ο κολλητός του ο Καρεμπέ και η Άρσεναλ. Βραδιά μνήμης, η θύρα 7 τιμά τους νεκρούς της και δωρεάν σήμερα με τον πρωταθλητή του κορυφαίου περιοδικού για το στοίχημα Bet Top, που έχει σαν πρώτο θέμα χ στο Anfield με απόδοση 3.45. Arsenal Liverpool, έτσι. Χαμός, ωραίο ματσάκι. Live Sport. Τα 7 θαύματα για Ρομπέρτο. Η Live Sport φέρνει στο φως όλο το παρασκήνιο του κόλπο Γκρόσο που πέτυχε ο Ολυμπιακός με την παραμονή του Αγίου. Πώς πέτυχε ο Μαρινάκης εκείνο που έμοιαζε κατόρθωτο και έδεσε τα χρυσά γάντια στο λιμάνι. Ο Μέντες, ο πρόεδρος, ο Μίτσελ, η Μάρτα, τα λεφτά, το δίδυμο του Ρέντι και τα αστέρια. Σάβας, η μεταγραφή της δεκαετίας, λέει για τον Ρομπέρτο. Βγαίνουν σήμερα τα εισιτήρια με United, είδαμε πριν και την εικόνα με τις ουρές που σχηματίστηκαν έξω από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θρύλο στα δύσκολα, η ΠΑΕ καλύπτει τα έξοδα από κατάσταση των ζημιών σε 4 ιστορικά σχολεία της Κεφαλονιάς. Σε άλλο θέμα, προσπάθεια του Αναστασίου να γυρίσει το φύλλο εν ώψη του επικείμενου ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το Σάββατο Κύριακο, να θυμίσουμε, για την 24η αγωνιστική, 7.30 ώρα αναμέτρηση το βράδυ της Κυριακής. Η ευκαιρία μας με τον ΠΑΟΚ, νοσοκομείο, πάλι χωρίς Πέτριτς, Μέντες, Μπαϊράμι, ελάχιστες ελπίδες για Πράνιτς. Θέμα, η ζωή μετά τον Λούτσο, η Live Sport αναλύει το φάκελο πράσινη επίθεση. Αποκάλυψη, 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο για διακανονισμούς. Το οικονομικό ζήτημα που σφίγγει τον Παναθηναϊκό και τον κρατά σε χαμηλό μπάτζετ, με αποτέλεσμα να είναι χαμηλή και η ποιότητα του εμψυχοδυναμικού. Η ώρα του Πύρλο, το δυνατό χαρτί που ετοιμάζει ο Στέφενς
για την μάχη της Λεωφόρου με τον ΠΑΟ. Το Πύρλο είναι σε εισαγωγικά, τον Πεκταρά Νάτχο, ως επιτελικό χαφ, σκέφτεται να ξεκινήσει ο Ολλανδός. Πάει για sold out με Μπενφίκα, θέμα έτσι τον αλλάζουν Κάτσε και Μαντούρο. Και δείπνο βρίζα Ιωσιφίδη Σάντος στη Θεσσαλονίκη. Αυστηρά προσωπική, όχι επαγγελματική κουβέντα, λένε τα στελέχη του ΠΑΟΚ. Σε άλλα θέματα, Πανετολικός Άρης 0-0, ζωντανή, πήραν χ στο Αγρίνιο και ελπίζουν ακόμα οι κίτρινοι. Συνέντευξη Σταύρου Τσουκαλά, δεν γυάλιζε το μάτι μας, ο ηγέτης του ΠΑΣ μιλάει στη Live Sport. Συνέντευξη Μπόρισλαβ Γιωβάνοβιτς, μεγάλη ποιότητα, εξομολόγηση του στόπερ του Εργοτέλη στην εφημερίδα. Και ΑΕΚ, παρέμβαση Τίγρη για την έδρα. Τραγωδία εμπλοκή Πανόπουλου σε τροχαίο με δύο νεκρούς. Ατρόμητος θλάσσιο ΠΑΠ, χάνει Αστέρα και Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό είναι ο επαναληπτικός του κυπέλου που ολοκληρώθηκε 0-0. Και σε άλλα θέματα έχουμε επίσης τον Πανιόνιο, 5 εκατομμύρια τα χρέη της ΠΑΕ. Αστέρας, πορεία πρωταθλητισμού στο Β' γύρο και Γιαννακόπουλο στην προπόνηση για ντόπες. Συνεχίζουμε με τον Γαύρο, όπου έχει πρώτο θέμα να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. 500.000 ευρώ για την ανακατασκευή των τεσσάρων του σχολείων στην Κεφαλονιά και μεγάλη κίνηση για τον Θρύλο και τον Βαγγέλη. Κίνηση της δεκαετίας, πως ο Θρύλος έκλεψε τον Ισπανό από μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Ρομπέρτο στο Γαύρο, έμεινα εδώ γιατί με αγαπάνε. Αυτό το Σάββατο σε Πειραιά και Αθήνα, το επίσημο περιοδικό δραστηριοτήτων της Arsenal με 150 αυτοκόλλητα, ένα κάτι πρωτότυπο από την εφημερίδα. Και αυτό το Σάββατο 8 Δευτέρου στην επαρχία το συλλεκτικό κασκόλ των 40 ερυθρόλευκων πρωταθλημάτων. Άλλο θέμα για την εφημερίδα, η θύρα 7 τιμάει τα αδέρφια μας. Άναψη του Καραϊσκάκη, απόψη του Καραϊσκάκη, οι οργανωμένοι δεν ξεχνούν να τιμούν τους 21 που έφυγαν στις 8 Δευτέρου του 1981. Παρουσίασε τα νέα αστέρια και Μαρκάνο θα αγοράσει ο Ολυμπιακός από τους Ρώσους. Επιχείρηση Κάμπελ με τα Ντεσού και το Μουντιάλ Κολοβός από το καλοκαίρι στο Ρέντι. Θα κάνει πάταγο ικανοποίηση του Ρέντι για την πρώτη του Πέρες, ενθουσιασμός στον Ολυμπιακό. Τελειώνουμε με την εφημερίδα Γάτα. Τριάδα με δύο άσους και ένα γκολ για το πάμε στοίχημα. Αλλαγές στο κουπόνι, 7 πρωταθλήματα μπήκαν σε διάδες. Και από εκεί πέρα τα άλλα θέματα της εφημερίδας. Μπάσκετ πληρώνουν τα ευρωπαϊκά κύπελα. Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις του. Ο Τραγιανός Δέλλας, μήνυμα παραμονής και τη νέα χρονιά έλαβε ο Δέλλας. Και τελειώνει ο Καραγεωργίου. Ο Κομπότης ψάχνει για τους ελεύθερους προπονητές. Άλλη μια ομάδα που αναμένεται να χωρίσει με τον προπονητή της. Λοιπόν, στο Hall of Fame της ιστορίας του ΠΑΟΚ, ο Παύλο Γκαρσία αποσύρει τη φανέλα του Ρουβανού, πρόλαβε Λίβερπουλ για τον Ρομπέρτο, το χαρτί που θα τραβήξει για τον Κάμπελ και ψήνεται μεγάλη επιστροφή του Κάρα. Να πούμε ότι πριν από λίγο βγήκε και το θέμα ότι ο Γιώργος Καραγκούνης είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της ΕΠΣ της Κεφαλονιάς και εξέφρασε εκ μέρους της Εθνικής Ελλάδος στην παράσταση και στον πρόεδρο της ΕΠΣ Κεφαλονιάς, αλλά και για τους κατοίκους εκεί της περιοχής που επλήγησαν από το σεισμό, και να δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη κίνηση με κάποιο υλικό που μπορεί να αποστείλουν οι Έλληνες διεθνείς μετά τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Όφη που νομίζω έστειλε κάποιους τόνους με νερά. Αυτά λοιπόν και με τις εφημερίδες. Εμείς τώρα θα περάσουμε να δούμε βίντεο, να δούμε ένα βίντεο με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έβγαλε χτες την δημοσιότητα και είναι ουσιαστικά το πρόμο για την αναμέτρηση με την Manchester United, το πρώτο παιχνίδι. Από σήμερα είπαμε στην κυκλοφορία τα μαγικά χαρτάκια και όποιος πρόλαβε αγόρασε. Αν έχουμε έτοιμο το βίντεο, να περάσουμε να το δούμε ευθύς αμέσως και γυρνάμε με την υπόλοιπη συνέχεια της εκπομπής.
Αυτό λοιπόν ήταν και το πρόμο για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Manchester United. Εμείς πάμε τώρα στα τελευταία λεπτά να μιλήσουμε για μπάσκετ. Έχουμε τον τελικό του κυπέλου την Κυριακή στο κλειστό δύο ωράκια του Ηρακλείου. Παναθηναϊκός και Άρης είναι οι δύο φιναλίστ. Είπαμε ότι Πέμπτη και Παρασκευή σήμερα δεν είχαμε Ευρωλίγκα, δεν έχουμε και Α1. Και αφού αρχίσαμε και την εκπομπή με χρόνια πολλά στο Θοδωρή Λινάρδο, να τα πούμε και από κοντά. Χρόνια πολλά, Θοδωρή. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονος, ό,τι επιθυμείς. Άσε καλά. Υγεία και επιτυχίες, αγόρι μου, πάντα. Εγώ και ο Νίκ Καλάθης σήμερα έχουμε γίνει. Και περίμενε, το έχω, που είναι η σημείωση. Και Δημήτρης Παπα-Νικολάου, έχω να σου πω. Ο παλιός εννοείς τώρα, κάτι είναι αρκετή τώρα. Ο Triple Crown is διπλούν. Αυτό, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου γίνεται 35, 36, πόσο γίνεται. Μόνο. 37, το 37 είναι, έτσι. Δεν το έχω ακριβώς, αλλά... Ναι. Ο Καλάθης γίνεται 25, εγώ είμαι 31, εντάξει, όλα καλά. Μια χαρά. Μεγαλώνουμε, λοιπόν. Τι έχουμε τελικό, τελικό κυπέλου, μεθαύριο. Mm-hmm. Διαφορετικός τελικός από αυτό που έχουμε συνηθίσει, φαντάζομαι, όλοι μας. Τα τελευταία 6 χρόνια στο ελληνικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τώρα είναι η σειρά του Άρη να επιστρέψει λίγο στο προσκήνιο. Σιγά-σιγά, με δειλά βήματα. Και όπως μας λέει με κάποιες δηλώσεις του και ο Βαγγέλης Βουρτζούμης στην Κυριακάτικη Εσπρέσο, ένας παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων και μάλιστα ήταν από τους παρεξηγημένους παίκτες, διότι δεν τον θεωρούσαν έτσι, δεν τον είχαν σε υπόλοιψη πάρα πολύ έτσι προπονητές, παίκτες κλπ. Αλλά πάντοτε όποτε έμπαινε έδινε τον καλύτερο του εαυτό και έδινε λύσεις. Έχει σηκώσει τρόπαια, έχει κόψει διχτάκια για ενθύμια. Mm-hmm. Οπότε είπε ότι θα είναι ένα παιχνίδι σίγουρα με φαβορί τον Παναθηναϊκό. Το λέει φαντάζομαι όλος ο κόσμος, αυτό είναι το προφανές, το λογικό. Αν κοιτάξει ρόστερ, εμπειρία ή ακόμα και τους τίτλους δηλαδή, όπου ο Παναθηναϊκός είναι πολύ νίκης του θεσμού. Έχει απέναντι όμως τον Άρη, δεν πάβει να είναι Άρης, να φοράει αυτή τη φάνελα. Με νεαρά παιδιά που σίγουρα κάποια από αυτά θα είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, όπως είναι σίγουρα ο Μποχωρίδης δηλαδή. Ο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ βέβαια, αλλά υπάρχει ένα θέμα με τον Βεζέγκοφ, δεν ξέρω τι θα γίνει με την εθνική του ομάδα κλπ. Μελλοντικά, διότι mm-hmm. έχει ένα μπλέξιμο αν θα είναι στη Βουλγαρία. Έχει και κυπριακό διαβατήριο. Γενικώς υπάρχει ένα μπλέξιμο με αυτόν τον πολύ ταλαντούχο βέβαια παίκτη. Οπότε καλύτερα να κρατάμε μια ισορροπία, διότι ξέρεις, αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε δει πολλές και στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Είδαμε πρόσφατα το Λοντίγκιν και άλλους ποδοσφαιριστές που επιλέγουν άλλες εθνικές. Είδαμε όμως και τον Αντετοκούμπο που επέλεξε Ελλάδα. Σίγουρα. Αντετοκούμπο είναι και μεγάλο το όνειρο αυτό. Μακάρι να τον δούμε το καλοκαίρι, όπως και τον Κουφό και τον Καλάθι, στην εθνική ενόψη του Mundo Basket. Να δούμε βέβαια και ποιος θα καθοδηγήσει την ομάδα μας σε αυτή την δύσκολη αποστολή. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι αγωνιστικά σίγουρα ο Παναθηναϊκός στο μάτι του Ηρακλείου Κρήτη στην Κυριακή είναι το απόλυτο φαβορή, όμως προσωπική μου και ταπεινή άποψη είναι ότι δεν νομίζω ότι θα χωρέσει η φαβορή εκείνη τη στιγμή, διότι ο Άρης δεν θα μπει καθόλου για να χάσει το παιχνίδι, ακόμα και αν θα χάνει δηλαδή στη διάρκεια του μάτς, δεν θα το παρατήσει, είναι ένας τελικός, είναι ένα παιχνίδι, δεν θα υπάρχει δηλαδή ούτε το έντονο, το πράσινο ή το κίτρινο στο γήπεδο, οπότε καμία από τις δύο πλευρές δεν θα έχει το αβαντάζ όσον αφορά αυτό, για λόγους ασφαλείας δηλαδή. Mm-hmm. Είναι μια ουδέτερη έδρα. Ο Παναθηναϊκός είχε ξαναπαίξει εκεί στην Ευρωλίγκα με την Κούμπαν, έχασε στην αρχή της σεζόν, οπότε δεν έχει πολύ καλή εικόνα και ανάμνηση από το γήπεδο στα δύο αωράκια που κάποτε έγινε το All-Star Game του 2010. Είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε είναι το φαβορί στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, στο παρκέ, δεν ξέρεις εκείνη τη στιγμή πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες, πόσο έτοιμες, πόσο διψασμένες θα... Γι' αυτό ο Άρης σίγουρα θέλει να επιστρέψει στους τίτλους. Θα είναι μια μαγική στιγμή αν το καταφέρει, με βάση όλες αυτές τις δυσκολίες που περνά εδώ και δύο χρόνια που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές πέρα από δελτία παιχτών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Γι' αυτό και έχει μόνο έναν ξένο στο ρόστερ του mm-hmm. και χωρίς μάλιστα ιδιαίτερη συμμετοχή, τον Αμερικανό, τον Χαντ, στηριζόμενος σε όλους τους άλλους Έλληνες, νεαρούς, αλλά και κάποιους έμπειρους όπως είναι δηλαδή ο Πελεκάνος, ο Ασημακόπουλος, ο Χαρίσης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για τον Παναθηναϊκό δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Υπάρχει μια δεδομένη κούραση που φάνηκε στο μάτι της δράμας, παρά λίγο να χάσει από μια ομάδα που έκανε βέβαια την έκπληξη με τον Ολυμπιακό. Καθόλου τυχαία, διότι η δράμα, όπως θα ξέρεις και εσύ, A3 από τις μικρότερες κατηγορίες, στηρίζεται παραδοσιακά στην έδρα της. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο που μάθαμε τα τελευταία χρόνια που έχει καθιερωθεί στην Α1. Πάντα στηρίζεται στην έδρα της. Δεν λέω ότι έχει τον πάρα πολύ κόσμο ή το ζεστό κοινό κλπ. Αλλά είναι μια έδρα που δύσκολα περνάνε όλες οι ομάδες από εκεί. Απέδειξε η δράμα ότι η νίκη με τον Ολυμπιακό δεν ήταν τυχαία και μάλιστα θα μπορούσε να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό. Αστόχησε στην βολή ο Αμερικάνος στο τέλος. Ο Τζόουνς, ναι. Και εγώ τον Μπράουν και αυτός εκεί τους μπέρδευα λίγο. Ο Τζόουνς ήταν που αστόχησε στη βολή. Αλλά ο Τζόουνς με τον Μπράουν πέτυχαν μαζί 50 πόντους. Mm-hmm. Δηλαδή σημαίνει ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλό σκάουτινγκ από τον Έναντ Μάρκοβιτς ώστε να φέρει αυτούς τους Αμερικανούς στη δράμα.
Και άλλωστε, μην γελιόμαστε ότι αυτές οι ομάδες είναι πάνω κάτω, ανήκουν στην παραγωγική διαδικασία όσον αφορά να φέρουν καλούς παίχτες που μετέπειτα τους βλέπουμε είτε στις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, όπως έγινε με τον Άρη, δηλαδή, για παράδειγμα, είτε σε άλλες ευρωπαϊκές. Δηλαδή, και παλιότερα μπορεί να θυμηθούμε ο Καόδα έχει φέρει μεγάλους παίχτες, όπως ήταν και ο Γούλτριτς κλπ. Από εκεί και πέρα, ναι, ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα έχει μια δεδομένη κούραση. Θέλει να αποδείξει βέβαια ότι είναι το φαβορί, ότι θέλει να συνεχίσει την κατάκτηση τίτλων. Θέλει την πρώτη του κούπα για φέτος. Να υπερασπιστεί βέβαια και τα κεκτημένα τα δικά του, γιατί έχει κερδίσει και πέρσι το κυπέλλο. Αλλά σίγουρα στο παρκέ, 8 παρατέταρτο βράδυ Κυριακής, δημόσια τηλεόραση, μάλιστα, θα είναι όλα διαφορετικά και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Πολύ ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Να το γιορτάει σήμερα όπως. Εντάξει, νομίζω θα το κάνει, έτσι. Εντάξει, κάτι έτσι λίγο να μαθαίνουμε στα φίλια. Δεν έχει και πολύ μπάσκετ, οπότε κάτι θα κάνει. Ναι, ήταν ευκαιρία λίγο να φτιάξει και όλα καλά. Να είσαι καλά, θα τα πούμε από εβδομάδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Θοδωρής Λινάρδος. Μιλήσαμε για τον τελικό κυπέλλου στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Άρης. 8 και 4 από τη δημόσια τηλεόραση, όπως είπε και ο Θοδωρής. Πάμε να δούμε εντάχει τώρα το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου από τη Super League, να δούμε τις καρτέλες μας και την βαθμολογία και να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Το έχουμε. Πάμε να το δούμε λοιπόν. 23η αγωνιστική πρώτα. Να δούμε τα χθεσινά αποτελέσματα. Αυτό το 0-0 του Άρη που ολοκλήρωσε την αγωνιστική με Ξάνθη Παζιά 1-0-3 Εργοτέλης Βέρεια 2-0, Ατρόμητος Καλονί 2-0, 1-1 το μάτσο ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Απόλλωνα, Ολυμπιακός Πανιώνιος 2-0, Πανθρακικός Πλατανιάς 1-0, Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ Όφη 5-0, όλα για την 23η αγωνιστική που γίνανε την Τετάρτη. Χτες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, Πανετολικός Άρης 0-0, είδαμε και το βίντεο. 24η τώρα αγωνιστική εν όψη, τα μάτς του Σαββατοκύριακου τα οποία θα τα έχουμε σε τρεις δόσεις. Όπως συνηθίζουμε, μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Το Σάββατο στις 3 η ώρα είναι το μάτς Πλατανιάς Εργοτέλης. Στις 5 και 4 Απόλλων Σκόντα Ξάνθη και 7.30 Βέρεια Ολυμπιακός. Την Κυριακή Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης στις 3. 5 και 4 2 αναμετρήσεις Καλονί Λεβαδιακός και Παζιάν ένα Πανετολικός. Και 7.30 ώρα την Κυριακή το μεγάλο παιχνίδι, το παιχνίδι που ξεχωρίζει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα έχουμε 2 αναμετρήσεις. Στις 5 και 4 θα γίνει σέντρα στο Ηράκλειο, Όφη Πανθρακικός και 7.30 ώρα είναι η αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιόνιο. Γρήγορη βόλτα και από την βαθμολογία, όπου πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 65, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ 51, Ατρόμητος στους 46, Αστέρας Τρίπολης 42 και Παναθηναϊκός στους 40. Πιο πίσω ο Πανθρακικός με 34, Πανετολικός στους 31, 29 για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Στους 27 είναι οι δύο ομάδες από την Κρήτη, Εργοτέλη και Όφη, 26 για την Ξάνθη και για την Καλονί, στους 24 ο Λεβαδιακός και Πανιώνιος, 22 για τον Πλατανιά και τον Απόλλωνα, Βέρεια στους 19, τελευταίος ο Άρης με 14. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκαν και τα σημερινά Sports Zoogla. Να σας ευχηθούμε ένα υπόλοιπο Παρασκευής και ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε εμείς και πάλι την Δευτέρα, εκεί λίγο μετά τις 11. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.